Στον ψηφιακό κόσμο όλες οι επιχειρήσεις θέλουν να ξεχωρίσουν. Υπάρχει αρκετή υπερπληροφόρηση. Ο πελάτης μας πλέον βλέπει συνεχώς μηνύματα διαφημιστικά. Η πληροφορία που παίρνουμε από το ίντερνετ είναι πάρα πολύ, με αποτέλεσμα λίγα να είναι αυτά που μπορούμε να συγκρατήσουμε. Λίγα αυτά που μπορούμε εμείς να περάσουμε σαν επιχειρηματίες στους πελάτες μας, στους υποψήφιους πελάτες μας μέσω του ίντερνετ. Μετά είναι οι αλλαγές στους αλγόριθμους. Κάνουμε διαφημίσεις, ο αλγόριθμος αλλάζει, ξαφνικά μια διαφήμιση που είχαμε πετυχημένη, ξαφνικά σταματάει να αποδίδει. Βγαίνουν καινούργια social media, όπως βγήκε το TikTok, με συνεχές αλλαγές στον αλγόριθμο. Όσοι έχουν ασχοληθεί γνωρίζουν ότι θα πρέπει να είναι συνεχώς ενήμεροι για τις εξελίξεις, συνεχώς να κάνουν πειράματα και να μπορούν να καταφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο. Μετά έρχεται η κατανόηση των δεδομένων. Δηλαδή θα πρέπει να δεχόμαστε να συγκεντρώνουμε όλα τα δεδομένα και να κάνουμε μια καλή ανάλυση και μέσα από αυτή την καλή ανάλυση να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Στη συνέχεια, πολλοί που ασχολούνται με το digital marketing δεν κάνουν χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας. Βλέπουν πωλήσεις, βλέπουν τζίρο και λένε, ωραία, πάει καλά αυτή η εταιρεία, πάει καλά αυτή η επιχείρηση, αλλά δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες βλέπουμε τζίρο, βλέπουμε πωλήσεις, αλλά δεν βλέπουμε κέρδη. Αυτό που ενδιαφέρει ένα επιχειρηματία είναι το κέρδος. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κάνουμε μια χρηματοοικονομική ανάλυση για να δούμε πού ακριβώς είμαστε, να δούμε το σημείο 0 και να δούμε η επιχείρηση που κερδίζει. Τελευταίο και πιο σημαντικό είναι η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια. Θα πρέπει να εμπνέουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουμε και να υπάρχει διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία. Να μπορεί ο επιχειρηματίας, ο μάνατζερ, να δει ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε, πού πάνε τα λεφτά, πού ξοδεύονται, τι γίνεται και τι αποτέλεσμα έχουμε φέρει. Πράγματα πάρα πολύ βασικά για το digital marketing. Σε αυτό το προφίλ θα μπορέσετε να δείτε, έχουμε ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία με βίντεο εκπαιδεύσεις και τα λοιπά, θα μπορέσετε να δείτε tips, πραγματάκια που ενδιαφέρουν όλους εμάς τους επιχειρηματίες, πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να βελτιώσουμε το digital κομμάτι, και γενικά πληροφόρηση σχετικά με το digital marketing και το internet marketing. Δηλαδή, οτιδήποτε θα χρειαστεί κάποιος ο οποίος ασχολείται σε αυτόν τον τομέα ή δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα ή περιμένει πωλήσεις από αυτόν τον τομέα ή υποψήφιους πελάτες. Οπότε, καλώς ήρθατε. Θα ξεκινήσουμε μία σειρά με βίντεο, με tips, tricks, διάφορα κομμάτια κτλ. Τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα σας βοηθήσουν στη διαδικασία της επιχείρησης.